Πάμε να συνδεθούμε με τους τηλεθαλάμους της Πάτρας. Πάμε εκεί να συναντήσουμε τον βουλευτή Αχαΐας, τον επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Μαζί μας Γιώργος Αναστασόπουλος και Βαγγέλης Καρανικόλας. Ξεκινάω λοιπόν για να δράξω κάθε διαθέσιμο δευτερόλεπτο που έχουμε, κύριε Νικολόπουλο, καθώς νομίζω ότι προαλήφεται μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κουβέντα. Εσείς εκδώσατε ένα δελτίο τύπου που αφορά ουσιαστικά σε μια ερώτηση που καταθέσατε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, μέσα στα οποία, από αυτά που σημειώνετε, εντοπίζω κάτι πολύ σημαντικό. Φοβόσαστε ότι θα δημιουργηθεί ένας δυτικός διάδρομος που θα αντικαταστήσει, υποκαταστήσει το βαλκανικό δρόμο, διάδρομο που πλέον έχει κλείσει και που θα ενεργοποιήσει ακόμα περισσότερο τα ήδη υπάρχοντα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών. Αλήθεια, φοβόσαστε ότι μπορεί να φτάσουμε σε καταστάσεις που έχει ζήσει η Πάτρα στο παρελθόν και πολύ πιο έντονες? Κύριε Ριγόπουλε, είχα την ευκαιρία τις προηγούμενες μέρες να διηγηθώ στους αρμοδίους υπουργούς διαζώσεις όσα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια με αλλεπάλληλες κυβερνήσεις, με τους Κούρδους, με τους Αφγανούς και με άλλους που πέρασαν από αυτήν εδώ την πόλη. Τους είπα ότι έφτασε κάποια στιγμή να έχουμε έναν σύλλογο όπου ο τίτλος του ήταν «Εάλλο η πόλης». Το θυμάστε? Και βέβαια. Και ήταν εύγλωτος αυτός ο τίτλος. Όπου μαζευόταν η Πάτρα και έκλεινε την Ηρώων Πολυτεχνείου κάνοντας διαδηλώσεις. Να μην λέω όμως περισσότερα, γιατί ο χρόνος όντως είναι πολύτιμος. Και έτσι θεωρώ πως έστω και σήμερα, αύριο, ο Αποστόλης ο Κατσιφάρας, μιας και αυτός πήρε την εγκύκλιο, έπρεπε πριν απ' όλα να πει τι θέλουν, τι ζητούν, αφού όμως εξηγήσει ότι είναι δυνατόν εμείς εδώ να πάμε να δημιουργήσουμε το δυτικό διάδρομο. Πού πήγαν όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι? Τους κατάπιε η γη? Μείναν εδώ? Όχι βέβαια. Και πώς πήγανε και πήγανε στην Ιταλία? Με γνωστές μεταφορικές εταιρείες, με αεροπλάνα, με βαπόρια. Μα πέρασαν χιλιάδες. Τι θα γίνει τώρα? Αν κάποιος βγει λοιπόν από αυτούς που το κάνουν εμπόριο. Εμπόριο, γίνανε πλούσιοι κάποιοι από αυτό. Και η ΕΥΠ ξέρει, και η Ελλάς ξέρει, και απόστρατοι ξέρουν. Έτσι, για να συνονογιόμαστε. Και για να γαργαλάμε κιόλας κάποιους. Μπορεί κιόλας να έχουν βγει, να πουλάνε την πραμάτια τους και να λένε εδώ, παλιά μου τεχνικόσκηνο. Ξέρουμε, έχουμε την τεχνογνωσία. Πώς το κάναμε και με τους Ιταλούς, πώς το κάναμε με τους Αλβανούς, πώς το κάναμε από την Ιγουμενίτσα. Αυτό θέλει η κυβέρνηση? Εάν θέλει αυτό, τότε πράγματι πρέπει να γίνει μια νέα ειδωμένη η Πάτρα. Αν δεν θέλει αυτό, τότε δεν πρέπει επουδενή να γίνει σε αυτήν εδώ την περιοχή. Δεν πρέπει εμείς να δώσουμε, όχι εμείς οι πατρινοί ως πατρινοί, λόγω της όχλησης, όχι, ως εθνική στρατηγική της κεντρικής κυβέρνησης. Τα είπαν αυτά στους υπουργούς. Εγώ λοιπόν έχω το καθήκον ως πληρεξούσιος, ως εκπρόσωπος της Αχαΐας, να τα πω επίσημα μες στη Βουλή. Και εκεί, αφού εγώ κάνω το καθήκον μου, να προσπαθήσω να αποτρέψω ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλώνοντας όμως ότι στην πρώτη γραμμή πρέπει να ανακουφίσουμε αυτούς τους ανθρώπους έμπρακτα, με κάθε τρόπο, να βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν μετανάστες και πρόσφυγες αυτή την τραγωδία που ζουν. Εσείς πιστεύετε, και το παίρνω αυτό από το έναυσμα από την ανακοίνωση σχετική που αφορά στην ερώτηση που καταθέσατε στο Κοινοβούλιο, φοβόσαστε ότι η Ελλάδα θα μετατραπεί από χώρα σε χώρο αποθήκευσης ανθρώπινων ψυχών? Και μήπως, πάω πιο πέρα, υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο κατά εσάς? Κοιτάξτε, αν μείνουμε απαθείς, γιατί να μην συμβεί ό,τι συνέβη στο Λίβανο? Γιατί να μην συμβεί ό,τι συνέβη στη Γαλλία? Ξέρετε πολύ καλά εσείς, αλλά είμαι σίγουρος και πολλοί εκ των τηλεθεατών, ότι στη Γαλλία είναι ο ένας στους τρεις κάτοικος Γαλλίας, αλλά που δεν είναι Γάλλος υπό την έννοια, αν ξέρετε, του Γάλλου που γεννήθηκε και μεγάλωσε
και προήλθε από τη γνωστή οικογένεια, την φιλετική οικογένεια. Αν εδώ λοιπόν νομίζουμε σε μια χώρα γυρασμένη, που δεν γεννάμε καν παιδιά, ότι μπορούμε αφελείς, μοιραίοι, άβουλοι, έτσι μέσα από τις διαδικασίες θα διώχνω έναν, θα φέρνω έναν και τραλαλά με τις ΜΚΙΟ να αντιμετωπίσουμε αυτή την υπόθεση τόσο χαλαρά. Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάνει σύμβαση με την ιστορία ότι ένα έθνος μικρό, ανάδελφο σαν το δικό μας θα ζει στους αιώνας των αιώνων εάν εμείς κατά αυτόν τον τρόπο, δια της σαλαμοποίησης, δεν δείξουμε τα αντανακλαστικά μας. Είναι άλλο ανθρωπισμός και άλλη υπεράσπιση της πατρίδας και άλλο εάν κάποιοι, και υπάρχουν και στα δεξιά και στα αριστερά, δεν κάνουν λάθος, δεν είναι Σαρδάμ όταν λένε για τη Μακεδονία ή όταν ο Μητσοτάκης... Δεν είναι Σαρδάμ, κύριε Νικολόπουλε. Όχι, βέβαια δεν είναι. Δεν, τι είναι, τι είναι. Είναι αυτό που πιστεύουν. Πιστεύουν οι άνθρωποι ότι, και το έχουν προτείνει πολλοί εξ αυτών, ότι πρέπει να βγει ο όρος «Είμαι Έλληνας», «Κάτοικος Ελλάδος είμαι». Είπε και ο Μητσοτάκης, ξέρετε, εμείς πρώτα απ' όλα είμαστε Ευρωπαίοι και μετά είμαστε Έλληνες και μετά είμαστε Χριστιανοί και γι' αυτό και θέλουν να κατεβάσουν τα σύμβολα. Όσοι νομίζουν ότι έτσι απλά, είτε από τα δεξιά με τους εθνομηδενιστές, καλή ώρα όπως σας είπα το Μητσοτάκη, είτε από τα αριστερά, καλή ώρα λέγε με φίλοι, μουζάλα. Αυτοί λοιπόν που θέλουν να κατεβάσουν τα σύμβολα, νομίζετε ότι έτσι το κάνουν. Έχουν το σκοπό τους, που θέλει η Ισία να αλλάξει την ιστορία, θέλει να πάρει και εθνόμετρο, λέει, να βγει ώρες που έρχονται, που δεν θέλουν παρελάσεις, που δεν θέλουν τον Καραϊσκάκη, που δεν θέλουν τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τα κάνανε? Για το λόγο που τα κάνανε από τότε, από την πρώτη μέρα που γίναμε ανεξάρτητο κράτος. Ήρθανε, λέει, και τους είπανε, «Α, λέει, τι θέλετε τη θρησκεία, βγάλετε τι από το Σύνταγμα». Και τους απάντησε και ο Κολοκοτρώνης και ο Μακρυγιάννης. Εμάς αυτός είναι ο συνεκτικός μας δεσμός, ανεξάρτητα σε ποια παράταξη και σε ποιο κόμμα είμαστε. Αυτά τώρα δεν τα λέει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Αυτά, λέει, είναι παλιά, είναι, ξέρετε, εθνικιστικά, είναι εθνολαϊκιστικά τα λένε οι αριστεροί. Για να πάμε στον Γιώργο. Όχι, εγώ απορώ με ένα πράγμα. Καλά κάνει και λέει ο κύριος Νικολόπουλος να μην ξαναγίνει εδώ ό,τι είχαμε πριν από 15-20 χρόνια, αλλά για να αποκλειστεί όλος ο δυτικός άξονας, αλλά είναι σαν να λέμε, σαν να προτρέπουμε ότι από το βόρειο άξονα, αν βρεθεί μια όποια άλλη λύση μελλοντικά, μπορούν να φεύγουν από εκεί ή να επαναπροωθούν προς την Τουρκία. Κάτι που ναι μεν έχει συμφωνηθεί, αλλά πρακτικά εγώ το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Λέω ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει εδώ στην περιοχή μας, με συνθήκες όμως οι οποίες να είναι οι αρμόζουσες, να γίνει εδώ ένα hot spot προκειμένου προσωρινά... Κλειστού αυτοί, τύπου φυλασσόμενο. Ναι, όχι έτσι όπως το φαντάζονται οι κυβερνώντες τώρα. Α, εννοώ. Άρα μια φυλακή. Όχι, εννοώ κάτι το οποίο να είναι σύμφωνο με τη συνθήκη της δίκης. Δύο πράγματα έχουμε κλειστού ή ανοιχτού τύπου. Ναι. Αν είναι ανοιχτού τύπου, υπάρχει κανένας από τους τηλεθεατές που πιστεύει ότι αφού τους φτιάξουμε και πρέπει να τους δώσουμε όρους ανθρώπινης φιλοξενίας και επιβίωσης, ότι θα μένει κανένας μες στον καταβλισμό? Εδώ στην Παρακούπολη ήταν στον Ευρώτα και το θυμάστε, έμπαιναν κάτω από το φορτηγό και κάναμε το σταυρό μας στο φανάρι, που βλέπαμε νέα παιδιά να μπαίνουν από κάτω και να πιάνουν και λέγαμε, Θεέ μου, αυτός ο πόθος για την ελευθερία, για το μέλλον τους, για τη ζωή τους, κοίτα που τους οδηγεί. Προχτές οι άλλοι δίναν 8.000 στο εισιτήριο, λέει. Εδώ, εκεί που είναι η έδρα του καναλιού μας, να πετάνε, λέει, από το Μεσολόγγι, είχε και μαθητικό, με 4.000. Πρόσωπα πέραν πάσης υποψίας. Όπως και εδώ στη διακίνηση που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, ήτανε πρόσωπα πέραν πάσης υποψίας. Αυτό είναι αλήθεια. Να ξέρετε τι σας λέω. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Δεν γινόσανε έτσι τα φορτηγά ξαφνικά λεωφορεία. Κάποιοι το ανέχονταν. Έτσι. Κάποιοι γνώριζαν και σιωπούσαν ή και με το αζημίωτο. Με το αζημίωτο. Έτσι, με το αζημίωτο. Με το αζημίωτο. Ναι. Είναι αχνές οι φωτογραφίες όμως, κύριε Νικόπουλε. Δεν τις κάνεις πιο φωτεινές και έτσι πιο... Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, αρκεί να ξυπνήσει μέσα μας, κυρίως σε εκείνους που ξέρουν.
Και ο Κατσιφάρας ξέρει. Και οι δήμαρχοι ξέρουν. Τώρα, πες... Και η ΕΕΠ ξέρει. Και η ΕΕΠ ξέρει. Τώρα... Και η Ελλάς ξέρει. Τώρα που είπες όμως Κατσιφάρα και στέκομαι εκεί, διότι έχω την πληροφόρηση ότι ζήτησε η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος την εμπλοκή, και εγώ βγάζω φλίχτινες προσωπικά όταν ακούω τέτοιου είδους εμπλοκές. Ζήτησε λοιπόν την εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων. Μα γιατί γελάτε? Γιατί γελάτε? Μα είναι αστείο τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, η μη κυβερνητική οργάνωση θα κάνει τους ελέγχους στο λιμάνι της Πάτρας? Συγγνώμη. Άρα γιατί το ζητάει αυτό? Γιατί ο Αποστολής. Ναι. Θέλει να δείχνει ότι είναι προοδευτικός ο Αποστολής. Δεν το ξέρεις τώρα. Δεν έχει τίποτα παραπίσω, δεν υποκρύπτεται κάποια σκοπιμότητα. Ενδεχομένως και τίποτα το πονηρό. Ρωτάω εγώ, ρωτήσω. Για τον Αποστολή δεν θα μπορούσα να το πω. Θεωρώ ότι ο Αποστολής έχει αυτή την ίδια την παλιά κασέντα εκεί πέρα, Κατσιφάρα, δεν τον λένε. Εντάξει, εκεί πέρα λέμε αυτό. Να είμαστε με όλους τραλαλά, τραλαλά, με όλους καλά. Πάντως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όμως, είναι... Όμως εδώ, επειδή λέει ο Γιώργος να μην περνάνε έτσι, και εγώ ξέρετε δεν τα αφήνω έτσι, έχω μια επόμενη ερώτηση αύριο και το αποκαλύπτω εδώ. Που θέλω να μάθω πόσα λεφτά διαχειρίζονται οι ΜΚΟ, ποιες είναι, τις έχουμε καταγράψει. Και ο παπάς που πάει, που τον στέλνει ο Χρυσόστομος, ο Αμβρόσιος, δεν παίρνει λεφτά, το ξέρετε. Απέναντίας βγαίνει και κάνει και το διακονιάρι να μαζέψει κουβέρτες και καλά κάνει. Έτσι είπε ο Χριστός να κάνουμε. Αυτή είναι η δικιά μας η πίστη. Όμως ο ΜΚΟ ήρθαν και μου είπανε ότι μπορεί να παίρνει, λέει, και 10.000 το μήνα. 10.000 το μήνα. Μου είπανε. Σας είπανε. Όμως, επειδή δεν το πιστεύω, ναι, θα το πάω στη Βουλή. Θα το ρωτήσετε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι Νικολόπουλε. Όταν πηγαίνει στη Βουλή, απορώ γιατί ενοχλείται ο Ψυχάρης. Έγραφε χτες στο Βήμα ο Βασίλης Οχιώτης, φίλος και του Γιώργη του Αναστασόπουλου, γενιά του δηλαδή, και δικός μου φίλος. Λέει ο κύριος Νικολόπουλος με τις ερωτήσεις του, που τις πήρε ο Υπουργός κατά της διαφθοράς, ο κύριος Νικολούδης, είχε, λέει, ένα διάβλο επικοινωνία. Ναι, ναι. Μα δεν υπάρχει τίποτα πιο φανερό μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το μυστικό είναι να σου πω στα αυτή. Το άλλο που είναι μέσα από την διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τώρα, αν έκανε τον Ψυχάρη κατηγορούμενο ο Νικολόπουλος, δεν φταίει ο Νικολόπουλος. Αλλά τα 57-67 πόσα εκατομμύρια πήρε ο Ψυχάρης, και αντί να τα χρησιμοποιήσει για εκεί που είπε στις τράπεζες, δεν τα χρησιμοποίησε και οι τραπεζίτες, όπως λέγαμε οι ΕΕΠ ή η Ελλάς τότε στην εποχή των Κούρδων, τα έδωσαν έτσι, λέει, χωρίς εγγύηση. Χωρίς εγγύηση. Αλλά είναι και 10 από την τράπεζα κατηγορούμενοι μαζί με τον Ψυχάρη. Γιατί αυτό, ξέρετε, αύριο μπορεί να αποδειχθεί ότι εδώ έχουμε μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση των άσπρων κολάρων. Των ταβατζίδων που έλεγε ο Καραμαλής. Εγκληματική οργάνωση. Βέβαια, τρεις χρειάζονται. Εδώ δεν έχουμε μόνο τρεις. Που όλα αυτά τα χρόνια πήρανε και καταβρόχθησαν θαλασσοδάνεια. Μάλιστα. Και αύριο θα ακούσετε ότι εντελώς συμπτωματικά μια κυρία που μου έκανε μαθήματα στην τηλεόραση κάποτε και ήθελε να με εγκαλεί, γιατί εγώ με τη γραβάτα ηρωνευόμουν το φούρα, Θεός χωρίστον τον Αντρέα, πολιτικά. Η κυρία αυτή και άλλες και άλλοι του συστήματος, αύριο θα ακούσετε, με εκατομμύρια από την τίμια δουλειά τους. Όπως και ο Σταύρος, ο Ψυχάρης. Εργαζόμενος ήταν στο ΔΟΛ. Θα μπορεί, με πολύ μεγάλο μισθό. Μπορεί, λοιπόν, μισό λεπτάκι. Γιώργο, μην κάνεις ερώτηση. Γιώργο, συγγνώμη. Ορίστε, ορίστε. Θα μπορεί να σταθεί η κυρία αυτή μετά στο. Είναι μεγαλοκοπέλα τώρα. Είναι σαν το δεσπότη εκείνων της Αττικής Θεός Χωρέστων που έλεγε για τα γεράματά μου. Που του βρήκαν το λογαριασμό, θυμάσαι. Τον Πειραιός, τον Πειραιός. Αττικής. Λοιπόν, Αττικής. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα κάτι. Μάλλον θα δώσουμε, έτσι, να δώσουμε το λόγο, να δώσουμε το λόγο στον Βαγγέλη Καρανικόλα. Όπως και οι άλλοι καναλάρχες για τα γεράματά του. Θα πάμε σε αυτά. Όπως και τα δάνεια των κομμάτων για τα γεράματά. Θα τα πούμε αυτά, κύριε Νικολόπη. Θα τα πούμε. Αύριο. Απλό, τα ακούμε αυτά. Τώρα έχουμε κατηγορούμενους. Απλώς να σημειώσουμε. Αυτό λέω, τα ακούμε 2, 3, 5, 7, 17 χρόνια. Ναι. Όταν λέμε κάτι. Γιώργο, μισό λεπτό. Απλώς να σημειώσουμε αυτό που φαντάζομαι ότι σκέφτηκε ο κόσμος. Είναι πολύ παράξενο να υποκαθίσταται το κράτος από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό είναι παράξενο έως και ύποπτο. Ευαγγέλη,
Ναι, είναι πολλά αυτά που πέσαν ως όρος στο τραπέζι. Θέλετε να αλλάξουμε ατζέντα, να πάμε λίγο και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας ή να παραμείνουμε στο προσφυγικό? Πάμε, έχουν... πάμε στο πολιτικό και ξαναπούμε και επιστρέφουμε. Ναι, καταρχάς για το προσφυγικό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η βάση του επιχειρήματος του κ. Νικολόπουλου, που ακόμα κι αν είναι λογικό, δηλαδή αν πούμε ότι η Δυτική Ελλάδα πει ναι στην φιλοξενία αυτών των ανθρώπων, άρα ενδεχομένως και να ανοίγει την πόρτα προς την Ευρώπη, άρα να προσκαλεί ακόμα περισσότερους. Είναι η ίδια βάση επιχειρήματος και για την περιφέρεια των Ιωνίων νήσων και για την περιφέρεια της Ηπείρου. Το ίδιο πράγμα μπορούν να επικαλεστούν αυτού. Αυτοί, το ίδιο πράγμα μπορεί να επικαλεστεί και η Βόρεια Ελλάδα. Άρα αυτομάτως θα πρέπει ο καθένας να υποστηρίξει ότι εγώ για αυτό το πράγμα δεν μπορώ να δεχθώ. Ακούστε, ακούστε. Εγώ τι θα έλεγα σε αυτό, γιατί έχετε απόλυτα δίκιο. Να δούμε τον εθνικό σχεδιασμό. Πόσους θέλουν από εμάς? Σε ποιες περιοχές θέλουν? Κουβέντα κάνουμε. Εγώ δεν είπα όχι. Πραγματικά θέλουν να τους διαθέσουμε χώρους που έχουμε στα Καλάβρητα? Θέλουν χώρους στην Παναγοπούλα? Θέλουν? Ή θέλουν εντός του αστικού ιστού? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ δεν είπα όχι μακριά από την Αχαΐα και όπου είναι, γιατί έχετε απόλυτα δίκιο. Αλλά δεν πρέπει να έρθει να μας πει η κυβέρνηση: εγώ έχω τόσες χιλιάδες και θέλω να μοιράσω χίλιους στην Πάτρα. Δηλαδή, όταν. Ναι, αυτούς, τότε... αυτούς εδώ δεν θα τους βάλεις σε ένα στάδιο, ή θα τους βάλεις σε ένα ξενοδοχείο, ή θα τους βάλεις σε ένα παλιό στρατόπεδο. Εννοώ δηλαδή. Έχουμε τέτοιο σχέδιο. Έτσι, μπράβο. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα όμως που προκύπτουν. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Αν θα είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου, πόσο χρόνο θα διαρκέσει αυτή η φιλοξενία, πώς θα συντίζονται όλοι αυτοί, πώς θα γίνονται οι υποδομές. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Πέστε μας ποιους χώρους έχει. Είναι όλα στον αέρα αυτή. Πρέπει αμέσως να απαντήσουμε. Αν εννοούν σε καταβλισμούς τύπου Ευρώτα, ή αν εννοούν σε ένα στάδιο ή οτιδήποτε άλλο, όχι, δεν παίρνουν. Λοιπόν, είναι προσβολή αυτό πρώτα απ' όλα για τους ίδιους πρόσφυγες. Κάνουμε... Αλλά μου έκανε εντύπωση, ναι. Είδα αυτή την προθυμία, είδα αυτή την αφέλεια. Άντε όλοι να πούμε, μιας και τώρα όλοι λέμε, ξέρετε, τα φιλέσπλαχνα, τα φιλάνθρωπα, ναι, βεβαίως, ναι. Πατρίδα! Η προθυμία έχει, είναι σύμφωνη με το. Λοιπόν, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να κάνω μια πρόταση. Να κάνω μια πρόταση. Να πάμε για να κλείσουμε το θέμα. Να κλείσουμε το θέμα το μεταναστευτικό προσφυγικό, όπως τουλάχιστον μπορούμε να το προσεγγίσουμε σήμερα. Να δούμε ένα σχετικό βίντεο που αφορά σε αυτό που είπε ένα στελητήριο που έγινε υπέρ των προσφύγων, για να ανοίξουμε μετά, επιστρέφοντας σε δύο λεπτά, το θέμα της δημιουργίας νέου δεξιού κόμματος, αν είναι μέσα σε αυτό τελικά ο Νίκος Νικολόπουλος, να μας πει για τα θαλασσοδάνεια εκδοτών και καναλαρχών και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε το Σάββατο το μεσημέρι στις κεντρικές οδούς της Πάτρας, όπου διοργανώθηκε και εξελίχθηκε ένα συλλαλητήριο υπέρ των προσφύγων μεταναστών. Συλλαλητήριο υπέρ των προσφύγων διοργανώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε 8 πόλεις της Ελλάδος, ανάμεσά τους και στην Πάτρα. Το συλλαλητήριο διοργάνωσε η κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή, και στο οποίο συλλαλητήριο συμμετείχαν συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι, κοινότητες μεταναστών, συλλογικότητες, η Ανταρσία, αλλά και άλλοι φορείς. Όπως σημειώθηκε από τους ομιλητές, ΝΑΤΟ και Frontex αναλαμβάνουν αναβαθμισμένο ρόλο αποτροπής των προσφυγικών ροών, όχι μόνο στα νησιά, αλλά και στα βόρεια σύνορα της χώρας, ώστε να υπονομεύσουμε την ιδέα ότι η επιβίβαση στις βάρκες ισοδυναμεί με εγκατάσταση στην Ευρώπη. Το νομαρχιακό τμήμα ΔΕΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα να αγωνιστούν για το σταμάτημα των καπιταλιστικών επεμβάσεων, το γκρέμισμα των φραχτών και τη δημιουργία ασφαλών δρόμων διέλευσης των προσφύγων. Τη δημιουργία ανοιχτών δομών φιλοξενίας με την αξιοποίηση δημόσιων κτηρίων και με την πρόσληψη προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες, την επιτάχυνση της διαδικασίας παροχής ασύλου και νομιμοποιητικών χαρτιών και την κάλυψη των προσωρινών αναγκών στέγας και σύντησης. Εμείς από τη μεριά μας θεωρούμε ότι πρέπει να σταθούμε, ας πούμε, αντάξει των περιστάσεων. Πρέπει να σηκώσουμε πολύ ψηλά και ένα κίνημα ταξικής ανατρεπτικής αλληλεγγύης, αλλά ακριβώς βάζοντας και εκείνα τα διαμπεριαλιστικά στοιχεία, βάζοντας το απαραίτητο πολιτικό περιεχόμενο στο σήμερα, το οποίο θα έρχεται συνολικά να συγκρουστεί αυτή τη στιγμή με τη ρίζα του προβλήματος, να βάλει το ζήτημα της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα της συνολικής αντικαπιταλιστικής πάλης
και της ανατροπής αυτής της κατάστασης. Ευρωπή του πολέμου και του ρατσισμού! Αυτό είναι το πρόσωπο του καπιταλισμού! Ευρωπή του πολέμου! Ευχόμαστε να διαδηλώσουμε και σήμερα μαζί με δεκάδες πόλεις ολόκληρο τον κόσμο, φωνάζοντας καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες, ανοίξτε τα σύνορα. Είναι μια μάχη ανοιχτή. Μια μάχη που την έχει δώσει χιλιάδες κόσμος, όταν μάζεψε εκατομμύρια τρόφιμα να θρέψει τους πρόσφυγες, ρούχα, παπούτσια και ό,τι άλλο χρειάζονταν. Είναι μια μάχη που δώσανε σωματεία από την εποχή που διώχνανε τους χρυσαυγίτες στις στρατιστικές αιμοδοσίες μόνο για Έλληνες, μέχρι την απίστευτη συμπαράστασή τους στους πρόσφυγες τους τελευταίους μήνες. Είναι μια μάχη που έδωσε η νεολαία. Είναι μια μάχη που δώσαμε όλοι μαζί και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε. Κλείστε τα στρατόπεδα! Παράζει στην ώρα! Στο πάτο του Αιγαίου κλείστε την ασφαλεία του κάθε Ευρωπαίου. Νίκος Νικολόπουλος, πάντα μαζί μας, ο βουλευτής Αχαΐας, πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος. Βαγγέλη Καρανικόλα, δώσε τη συνέχεια. Ναι, πάμε λίγο τώρα και στην ατζέντα, την πολιτική ατζέντα, μιας και το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα είναι ρευστό, συνεχίζει να είναι ρευστό και λογικά θα συνεχίσει και μελλοντικά να είναι σε αυτή την κατάσταση. Πληροφορίες ένθεν και ένθεν για την δημιουργία νέου πολιτικού σχηματισμού, κύριε Νικολόπουλε, τον οποίο θέλουμε να μας τον τοποθετήσετε, αν έχετε πληροφόρηση και αν συμμετέχετε προφανώς καταρχάς μέσα σε αυτόν, να μας τον τοποθετήσετε πολιτικά, αν τραβήξουμε μια ευθεία γραμμή στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Καταρχάς, πού τον τοποθετείτε, έτσι είναι δύο τα ερωτήματα για αρχή. Θεωρώ ότι αυτός ο χώρος που έρχεται να εκφράσει η προσπάθεια, γιατί ακόμα περί προσπάθειας πρόκειται, ίδρυσης μιας νέας παράταξης, είναι ο κλασικός χώρος της κεντροδεξιάς, αλλά της κανονικής, δηλαδή της νέας δημοκρατίας θα λέγαμε, μόνο που θα είναι εκείνη η νέα δημοκρατία που μίλαγε για το έθνος, που μίλαγε για την Ορθοδοξία, που μίλαγε για την οικογένεια, που το έκανε θούριο τραγούδι πριν βγει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο μπαλκόνι, στις πλατείες, οι σημαίες κυμάτιζαν και οι οπαδοί τραγουδούσαν «Ζήτω η πατρίδα», «Ζήτω η θρησκεία», «Ζήτω η νέα δημοκρατία». Σήμερα αυτά έχουν απαγορευτεί. Στο νέο κώδικα της νέας τάξης αυτά θεωρούνται παλαιολιθικά. Και γι' αυτό λοιπόν βλέπει κανένας να έρχεται ο Μητσοτάκης και να ψηφίζει το Σύμφωνο Συμβίωσης. Να έρχεται ο Μητσοτάκης και να λέει τίποτα το διαφορετικό, για παράδειγμα, περί των προσφύγων. Να έρχεται ο Μητσοτάκης και να μην λέει τίποτα γιατί η ΙΣΥΑ θέλει να αλλάξει την ιστορία που διδάσκονται τα παιδιά μας. Να μην λέει τίποτα για το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ ταυτόχρονα να ανέχεται αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, το μάθημα των Ισλαμικών σπουδών στη Θεσσαλονίκη από το κράτος, να δημιουργείται τέτοια σχολή και να χρηματοδοτείται, αλλά οι κληρικοί να απαγορεύεται να μπουν στα σχολεία. Άρα λοιπόν αυτή η καινούργια παράταξη έρχεται να αγκαλιάσει όλη την κλασική κεντροδεξιά ή αν θέλετε τους πολίτες εκείνους που θέλουν με καμάρι, με περηφάνεια να μιλήσουν για την πατρίδα, για τη θρησκεία, για την οικογένεια, χωρίς κόμπλεξ, χωρίς σύμπλεγμα. Μήπως τους πούνε κάτι που θεωρούν λοιπόν ότι αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία στην πρέπει οποία να στηριχτούν. Στην οποία παράταξη θα συμμετέχετε. Ορίστε. Θα συμμετέχετε στην νέα παράταξη. Θέλω, αλλά νομίζω ότι έχει ακόμα πολύ δρόμο, γιατί προχτές η 7η συνδιάσκεψη που έγινε του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος με αφορμή την πρόταση του Γιώργου του Καρατζαφέρη έβαλε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίες θα ανακοινώσουμε αύριο. Δηλαδή θέλει αυτή η προσπάθεια να μην πάει χαμένη και να μην είναι μια προσπάθεια που μαζεύτηκαν οι οπλαρχηγοί και εκείνοι συμφώνησαν να κάνουν μια ομάδα για να κάνουν ένα γιουρούσι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Έχουμε μπροστά μας πολύ χρόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Άρα πρέπει να συμφωνήσουμε ποιο θα είναι το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της πατρίδος, ποια είναι η θέση μας απέναντι στο νόμισμα, στο ευρώ ή στη δραχμή, να μιλήσουμε
μαζί για το πώς θα γίνει αυτή η παράταξη, μέχρι πού θα φτάνει δεξιά, μέχρι πού θα πηγαίνει αριστερά, θα μπορεί να φιλοξενεί και ανθρώπους και ιδέες που είναι έξω από το πλαίσιο αυτό ή όχι. Και τέλος, έχει πολύ μεγάλη σημασία να φτιάξουμε μαζί το καταστατικό αλλά και τα ηγετικά όργανα μέσα από ένα συνέδριο. Εμείς δηλαδή δεν θέλουμε να βρεθούμε σε ένα τραπέζι, όπως διαβάσατε σήμερα στα ρεπορτάζ, ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε, και μαζί τους λοιπόν συνασπίστηκαν και πάνε χωρίς να έχουν κοιτάξει πίσω αν έχουν στρατό, αν έχουν δηλαδή πολίτες, αν έχουν οπαδούς. Θέλουμε ένα συνέδριο λοιπόν. Σε εκείνο το συνέδριο θα αποφασίσουμε για την ιδεολογική μας πλατφόρμα, για τα προτάγματά μας τα κυβερνητικά. Άρα λοιπόν σε δεν είναι εκείνο δεδομένο. Το συνέδριο θα αναδείξουμε και τον καινούργιο πρόεδρο. Δεν είναι πρόεδρο. Δεδομένο ότι ο Καρατζαφέρης θα είναι επικεφαλής. Με βάση την απόφαση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Εγώ σας λέω τώρα, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα τι λέει. Γιατί διαφορετικά μπορεί να γίνει μια συμμαχία, ναι, σαν και αυτή που είχε κάνει αριστερά. Μια συμμαχία λοιπόν που δεν θα έχει πρόεδρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ της δεξιάς δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Και έτσι, εκεί, λοιπόν... έτσι έχει περάσει σήμερα σε ρεπορτάζ. Σαν ΣΥΡΙΖΑ της δεξιάς. Και σε σχέση, Νίκο, με αυτά τα οποία λες, οσμίζομαι κάτι άλλο εγώ αυτές τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες. Ότι δηλαδή βιάζονται εκείνοι οι οποίοι μετέχουν σε αυτές τις δημόσιες, σαν να θέλουν να προκάμουν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό δεν σε βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Αλλά... Παρότι νιώθω και εγώ την πίεση, δεν σας κρύβω, νιώθω την πίεση από όλη την Ελλάδα και δεν το πίστευα. Εγώ που προσπαθώ να μην χάνω την επαφή με τον κόσμο, δεν πίστευα ότι είναι τόσοι πολλοί οι νεοδημοκράτες που θέλουν πραγματικά να συμμετάσχουν ευθύς εξ αρχής, αλλά σε ένα σχήμα που δεν θα είναι με μπλε, πράσινους και κόκκινους κόκκους. Εγώ από το 1974 μέχρι σήμερα που αυτοστρατεύτηκα στη Νέα Δημοκρατία, έμενα πάντα με ένα παράπονο. Να μην μπορώ να εκφράσω με δύναμη και με πάθος όλα τα πιστεύω που είχαν οι νεοδημοκράτες το 99%. Γιατί μία μου έλεγε ο Καραμαλής, πρέπει να κάνουμε διεύρυνση. Πρέπει να πάρουμε και τους παλιούς κεντρώους. Την άλλη μου έλεγε ο Κώστας ο Καραμαλής, πρέπει να γίνουμε του μεσαίου χώρου μαζί με τον Άρη. Άρα απαγορεύεται να υπερτονίζουμε αυτά. Την παράλληλη ερχόταν ο Σαμαράς, μου έφερνε τον Γιώργη τον Παπανδρέου, τον Βενιζέλο. Τώρα έρχεται ο Μητσοτάκης, μου φέρνει το Σίμητη, το Χρυσοκοίδη, το Μπάγκαλο. Όλους αυτούς και μου λέει, ξέρεις, για να συγκατοικήσουμε με όλους αυτούς, δεν μπορεί να λες ούτε ότι είσαι αντεκλέφτες και όλα αυτά τα χρόνια ξεπατώσανε την πατρίδα, ούτε για τα ίμια, ούτε να πάει κανένας φυλακή, ούτε για την Ορθοδοξία δεν κάνει. Το ίδιο και με τον Πάνο τον Καμένο. Και ο Πάνος ο Καμένος πήρε, όπως θυμάστε, στελέχη βουλευτές από το Πασόκ και από την αριστερά, ο Ζουράρης. Τα θυμάστε αυτά. Με αποτέλεσμα να πρέπει να αμβλύνεται ο πολιτικός λόγος. Εγώ πιστεύω ξεκάθαρα και μόνο έτσι θα κατέβω. Αν γίνει ένα κόμμα που δεν θα ντρέπεται να μιλάει για τα ιερά και τα όσια, για την πίστη στην πατρίδα, στη θρησκεία, στην οικογένεια, μόνο τότε θα με δείτε να συμμετέχω. Δεν σας ενδιαφέρει, δεν σας ενδιαφέρει η ηγεσία. Τι απίκηση μπορεί να έχει αυτό το κόμμα με Καρατζαφέρη, που έχει δοκιμαστεί με Μπαλτάκο, με Χρήστο Ζώε, με Ψωμιάδη, με Φράγκο Φραγκούλη, με όλα τα ονόματα που ακούγονται ότι μετέχουν σε αυτές τις ζημώσεις. Και αν σας ενδιαφέρει η ηγεσία. Πρόλαβες, Παναγιώτη, με πρόλαβες, γιατί όχι, το έβαλε νωρίτερα. Θα απαντήσω και θέμα, στα δύο. Το έβαλε με πολύ έμεσο τρόπο, με έντονο τρόπο ακριβώς. Ο Νίκος. Ναι. Και εγώ νομίζω ότι και τα δύο είναι ένα. Εμένα η δικιά μου, και το λέω δημόσια, η ευχή, η αναζήτηση, η προσπάθεια είναι να βρεθεί ένα καινούριο πρόσωπο. Προχτές έκανα βόλτα στον πεζόδρομο στη Ρήγα Φεραίου με την πρόεδρο της Χριστιανοδημοκρατικής Νεολαίας, που δεν είναι από την Πάτρα, είναι από την Αθήνα. Και μου έκανε εντύπωση πώς την γνώριζαν τόσοι πολλοί σε μια πολύ μικρή, ασήμαντη θα έλεγα αριθμητικά νεολαία, για να λέμε την αλήθεια. Γιατί γνώριζαν αυτή τη νέα, φρέσκια, όμορφη κοπέλα πάρα πολύ. Καλά, εμένα αφήστε με τώρα τόσα χρόνια εδώ. Γιατί ο κόσμος, ναι, θέλει κάτι το νέο.
Εγώ λοιπόν, αν πάμε σε συνέδριο όπως σας είπα, και δεν θα πάμε έτσι ξαφνικά αύριο το πρωί, θα γυρίσουμε την Ελλάδα 15 φορές τούμπα για να γράψουμε κόσμο, για να μπει, για να πάμε σε ένα συνέδριο και να είναι μέσα 5.000 κόσμος. Εγώ θα σηκωθώ και θα πω, προτείνω για πρόεδρο το τάδε πρόσωπο που θα είναι νέο, που θα είναι φρέσκο και που προπαντός θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Και εμείς από κοντά, εκεί να σηκώσουμε εμείς στην πλάτη μας το βάρος, να βαρέσουμε το κουπί, αλλά όχι τις πρώτες θέσεις. Είδατε η νεολαία πώς αντιμετώπισε το φίλι με τον Νικόλαο Χατζηνικολάου, το δεσπότη της Αττικής. Λέει, κοιτάξτε, αυτός που δεν άφησε τον Χατζηνικολάου να μπει στα σχολεία. Είναι ένας τελειόφυτος του γυμνασίου, επάγγελμα δημοσιογράφος της Αυγής. Και κοιτάξτε απ' την άλλη, Νικόλαος Χατζηνικολάου. Χιούστον, Νάσα, πυρηνικός, φυσικός, 150 διδακτορικά και άσχετα με τα θεολογικά. Ούτε καν τη θεολογική Αθηνών. Κοιτάξτε, λέει, το ένα βιογραφικό και κοιτάξτε το άλλο. Ένα τέτοιο πρόσωπο. Τελευταία. Και γιατί όχι να μην είναι και ένας δεσπότης. Και γιατί όχι να μην ηγηθεί αυτή τη φορά και ένας ρασοφόρος. Αν όντως λοιπόν πιστεύουν. Τι είναι αυτό που λέτε? Αυτό που ακούτε, λέω. Να έχουμε ρασοφόρο επικεφαλής. Να έχουμε ρασοφόρο, ναι. Είναι. Έχετε στο μυαλό σας κάποιον? Μετά ναι. Τους μακαριστούς, βεβαίως, τον Μακάριο και τον Χριστόδουλο. Βεβαίως. Ποιον έχετε, ποιον έχετε. Ναι, να τον ακούσουμε. Όχι. Δεν με εκπλήσει εμένα αυτό. Δεν θα πω όνομα. Έχετε αντιλαμβάνεστε γιατί. Τον Πειραιός. Τον Πειραιός. Σας απαντώ ότι έχω. Τον Πειραιός. Δεν θα σας απαντήσω. Συνειδητά δεν θα απαντήσω. Σεβαστώ. Έχω μοιραστεί αυτή τη σκέψη μου με μητροπολίτες που βγήκανε στον αντιμνημονιακό αγώνα μπροστά. Και τι με μητροπολίτες που είπανε ότι όσο θα κόβει η ΔΕΗ το ρεύμα στους δικούς μου ναούς, στη δικιά μου Μητρόπολη, δεν θα υπάρχουν πολυέλεοι. Πώς το υποδέχτηκαν, πώς υποδέχτηκαν αυτή τη σκέψη σας, οι Μητροπολίτες? Φαίνεται είναι ο Λαυροντικής. Αυτός είναι. Με γενναιότητα και με θάρρος, ναι. Αλλά έχοντας κατά νου ότι μόνο η Ορθόδοξη Ελλαδική Εκκλησία μέχρι σήμερα δεν έχει επιτρέψει, μπορεί δίκιο να έχει. Δεν είναι ώρα να το κουβεντιάσουμε. Οι ρασοφόροι να παίρνουν μέρος σε εκλογές. Αντιθέτως, σε όλες τις βαλκανικές, αλλά ακόμα και στη Ρωσία, σε όλες τις ανατολικές χώρες που είναι ορθόδοξοι εκεί, έχουμε και έχω γνωρίσει πολλούς φωτισμένους παπάδες, αρχιμαντρίτες, δεσποτάδες και βουλευτές. Μάλιστα. Γιατί όπως ξέρετε, απέναντι στο Σύνταγμα έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα. Πολύ σημαντικό και το καταγράφουμε. Τελευταία. Φαντάζομαι ότι θα αποδέχθηκες και θα ευχαριστήθηκες από την πρωτοβουλία η οποία αναλήφθηκε από την Ιερά Μητρόπολη της Πάτρας με τον αγώνα ο οποίος. Ήμουνα εκεί. Α, και ήσουν και εκεί. Και ήμουνα εκεί και πραγματικά. Δεν ξέρω πώς φωτογραφίζεις και αυτό. Και Νικολόπουλο, δεν έχουμε χρόνο να σας θέσει. Πατρών, το σεβασμότατο. Απαντήστε τηλεγραφικά σε αυτό. Ο κ. Χρυσόστομος, αν θέλει ο Θεός, θα μπορεί να είναι. Αρχιεπίσκοπος. Που θα σηκώσει το βαρύτερο φορτίο. Να πάρει το πιδάλιο της Εκκλησίας. Αρχιεπίσκοπος. Γιατί όχι. Μάλιστα. Νομίζω έχει όλες τις προϋποθέσεις. Εγώ πάντως θα συμφωνώ από τη μεριά μου. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση του Βαγγέλη Γερανικόλα. Βοηθήστε μας όλοι να κλείσουμε το παράθυρο. Όσο ενδιαφέρον και να είναι, πρέπει να πάμε στο επόμενο θέμα. Βαγγέλη. Εγώ πάντως τρομάζω από τη δική μου την πλευρά στο σενάριο αυτό. Είναι προσωπική μου άποψη. Όπως Παναγιώτη μου, εσύ συμφωνείς με το σενάριο. Το έχουμε καταλάβει, Βαγγέλη. Αυτό, το άλλο, το, το έχουμε καταλάβει από την εποχή που λέγαμε για τα σύμφωνα τη συμβίωση. Να του στείλουμε να συζητήσουν πολιτικοί με τους εκπρόσωπους του εκπρόσωπου στην Ανατολή. Μόνο που καλό είναι, ξέρεις, όσοι έχουμε τη δυνατότητα να κρατάμε την ντουντούκα, το μαρκούτσι που έλεγε ο Μακαρίτης, καλό είναι να ξέρουμε ποιο κόμμα είμαστε. Ποιο κόμμα είσαι εσύ? Εγώ είμαι κεντροδεξιός. Εσύ που διαφωνείς, μάλλον θα είσαι κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Εντάξει, δικαίωμά μου, φαντάζομαι. Αλλήμον, αλλά πιστεύω, είναι καλό να ξέρουν εκείνοι που σε ακούνε ότι εσύ μπορεί να είσαι με τα παιδιά που βλέπαμε λίγο πριν στο βίντεο. Θα μου επιτρέψετε να σας αγαπάμε όλους. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι τα παιδιά που βλέπαμε πριν από λίγο στο βίντεο, κοιτώντας την ελληνική νεολαία σήμερα, είναι ότι πιο ενεργό υπάρχει και κυρίως ασχολείται με την πολιτική. Όχι για να παίρνουν σημειώσεις και να πηγαίνουν δωρεάν διακοπές στην Αράχοβα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα από τα σημεία που θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και θα κρατήσουμε όλα τα άλλα που θα διαφωνούμε. Αλλά κάποια στιγμή, και αν δεν θελήσεις ποτέ να μας πεις σε ποιο κόμμα είσαι στρατευμένος,
Μικρή είναι η γειτονιά μας. Βαγγέλη μου, καληνύχτα και ραντεβού στους Σκορδάτο Χάνι. Καληνύχτα. Καληνύχτα, καληνύχτα. Καληνύχτα και καλή τύχη, όπως έλεγε κάποτε και ένας παλιός δημοσιογράφος. Εν καιρό ψυχρού πολέμου. Αμήν ο Θεός μαζί μας. Λοιπόν, ερώτηση δεν έθεσε, Βαγγέλη. Έχω μια ερώτηση να θέσω. Σύντομα, θέστε για να τελειώσουμε. Επειδή ο κ. Καρατζαφέρη σήμερα το πρωί το είπε καθαρά σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη. Μάλιστα, το είπε όχι τόσο έμεσα, όσο και άμεσα, για να πούμε καθαρά. Με ενδιαφέρει, λέει, και το ακροατήριο της Χρυσής Αυγής για τον νέο κομματικό σχηματισμό. Γι' αυτό τι θα λέγατε, κύριε Νικολόπουλη? Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ξέρετε, βέβαια, είναι άλλο το ακροατής, άλλο το μέλος, άλλο το στέλεχος. Θέλω να πιστεύω ότι και ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης θα εννοούσε εκείνους τους ανθρώπους που εκδηλώνουν την αντίθεσή τους στην παρούσα κατάσταση, γιατί τον Κούλη δεν τον θέλουν, τον βλέπουν ότι. Ποιος είναι ο Κούλης τώρα? Ο φίλος σου, ο φίλος μας. Ποιος? Ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης. Μα είναι δυνατόν να λέτε τον επικεφαλής της εξωματικής αντιπολίτευσης Κούλη? Είναι σωστό τώρα αυτό? Γιατί έτσι τον φωνάζουν οι φίλοι του και μετά είναι φίλοι. Αλλά δεν πάει δεν τώρα νομίζω. Που τον καλά, αφήστε το. Δεν πειράζει. Δηλαδή να ρίξω κάτι. Εσάς, αν ο κύριος Μητσοτάκης σας αποκαλεί Νικολάκη, θα σας αρέσει ή θα σας ενοχλήσει? Όχι καθόλου. Αλλά εμένα. Τον αποκαλούσε μακαρίτη ο Γιάννης του Βασιλιά Νικολάκη και τον ευχαριστιόταν. Θυμάμαι. Λοιπόν, θέλω να πω. Κλείστε, κύριε Νικολόπουλε, κλείστε. Και πατρικά. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι είμαι σίγουρος ότι ανεξαρτήτως ο καθένας πώς βλέπει τα πράγματα, καταλαβαίνει ότι η επανάσταση της σημερινής κυβέρνησης του Αλέξη του Τσίπρα αύριο θα καταλάβουν όλοι ότι θα συνεχιστεί. Μπορεί να τελείωσε και ο Σόιμπλε να σήκωσε την άσπρη πετσέτα. Αύριο θα καταλάβουν όμως οι φίλοι του Κούλη, οι σύμμαχοι του Κούλη, αυτό το κατεστημένο, το σάπιο που μας έφερε εδώ, ότι όχι μόνο είναι σε αποδρομή, αλλά ένας-ένας οδηγούνται στην Μπουζού και τα λεφτά που έχουν στις κρυψώνες του εξωτερικού σε λίγο θα γυρίσουν πίσω στους ιδιοκτήτες. Πού είναι ο ελληνικός λαός? Ευχαριστώ και σε αυτή πολύ τη μάχη του Αλέξη του Τσίπρα. Και αύριο το βράδυ θα με δείτε δίπλα του και κάθε μέρα μαζί του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και εσάς και τον Γιώργο Νασασόπουλο.